ξεκίνησε η επαναλειτουργία του Ιατρίου Πόνου στο νοσοκομείο τη Αλεξανδρούπολη. Στο Ιατρίο Πόνου, μάλιστα, ήδη εφαρμόζονται τεχνικέ με ραδιοσυχνότητε, θερμόλυση καθώ και κρυόλυση. Ο χρόνιο πόνο δεν είναι κάτι που συναντάται σπάνια. Όπω αναφέρει μεταξύ άλλων η διευθύντρια του Ιατρείου Πόνου, Πελαγία Χλωροπούλου, όλε οι χειρουργικέ επεμβάσει που μπορεί να απαιτηθούν πραγματοποιούνται στα γενικά χειρουργία του νοσοκομείου. Καταβάλουμε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια το Ιατρίο Πόνου να λειτουργεί όσο το δυνατόν πιο άρτια. Τι σημαίνει αυτό; Εκτός από τις φαρμακευτικές θεραπείες που συνήθως ακολουθούμε, να μπορούμε να ακολουθούμε και κάποιες ε, μικρέ. Μικρο... Έτσι, επεμβατικές αλλά όταν λέμε επεμβατικές δεν εννοούμε σαν μεγάλη χειρουργία, σαν μικρές επεμβάσεις τεχνικές μικρές επεμβατικές τεχνικές η χρήση των ραδιοσυχνοτήτων τα τελευταία χρόνια φαίνεται ως μια πρωτοποριακή μέθοδο που είτε με την βοήθεια της θερμότητας είτε με την βοήθεια του ψύχους καταφέρνει κάποια νεύρα τα οποία είναι στη και προκαλούν επώδυνα σύνδρομα σε ασθενείς που πάσχουν από χρόνιο πόνο να τα λύνουν έτσι, να τα προκαλούν μια θα λέγαμε βλάβη πρακτικά και με τον τρόπο αυτό επειδή καταστρέφονται αυτά τα νεύρα τα επώδυνα ο ασθενής ανακουφίζεται από τον πόνο. Σε πολλές χώρες που χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι των ραδιοσυχνοτήτων καταφέρνουν να ανακουφίσουν για ένα χρονικό διάστημα τον ασθενή από χρόνιες παθήσεις που μπορεί να έχει. Είναι ασφαλής και πολύ αποτελεσματική τονίζει η Διευθύντρια του Ιατρίου Πόνου, Πελαγία Χλωροπούλου. Μόλι έχουμε ξεκινήσει, οπότε τα αποτελέσματα θα τα δούμε στο μέλλον. Η βιβλιογραφικά όμω είναι μια τεκμηριωμένη τεχνική, δηλαδή γίνεται παντού στον κόσμο, σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη και σε όλα τα προηγμένα κράτη. Και από ό,τι φαίνεται, σε ασθενεί οι οποίοι πάσχουν από χρόνιε καταστάσει πόνου, έχουν μια βελτίωση του πόνου που μπορεί να κρατάει από ένα μικρό χρονικό διάστημα, διάστημα του, της τάξης του, των 6 με 8 μηνών μέχρι και 2 χρόνια. Οπότε όπως καταλαβαίνετε αν ένας ασθενής πάσχει από ένα χρόνιο νόσημα πόνου Παραδείγματο χάρη μια χρόνια ως και δεν ανακουφίζεται αν έχει μια ανάρρωση του πόνου για 2 έτη όπως καταλαβαίνετε είναι μια σημαντική πρόοδο γι' αυτόν.